να συμμετάσχουν όλοι. Έξω. Σας ξαναλέω, έξω. Σας ξαναλέω. Στον χώρο του σχολείου. Είναι πρώτη. Εσείς μπορεί να κρυώνετε, εμείς όχι. Ένταση προκλήθηκε χτες το απόγευμα, λίγο πριν ξεκινήσει η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου της Μύρινας, του πολυπληθέστερου γυμνασίου στο Αιγαίο. Αιτία για να ανέβουν οι τόνοι ήταν ο χώρος τον οποίο επέλεξε το Προεδρείο του Συλλόγου για να πραγματοποιήσει τη Γενική του Συνέλευση. Συγκεκριμένα, όπως μας εξηγήθηκε, ένα από τα θέματα που ορίστηκαν για να συζητηθούν και να πάρθουν αποφάσεις ήταν η τροποποίηση του καταστατικού, το οποίο είναι απαρχαιωμένο και με όρους που δεν συμβαδίζουν με την εποχή και τις αναγκαιότητές της. Επειδή όμως για να περάσει η τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των 2/3 των γονέων του σχολείου και επειδή ταυτοχρόνως θα έπρεπε να τηρηθούν απαρέγκλιτα τα μέτρα κατά της COVID, επελέγει ο μεγάλος χώρος του κινηματοθεάτρου Μαρούλα, ο οποίος κάλυπτε και τις δύο προϋποθέσεις. Ωστόσο, κατά την άφιξη των γονέων, υπήρξε ένα θερμό επεισόδιο μεταξύ του Προεδρείου και του ψυχιάτρου του νοσοκομείου Λίμνου, του κ. Κατσιγιανόπουλου, με την ιδιότητά του ως γονέα αυτή τη φορά και με αιχμή του δόρατος στην επιλογή του κινηματοθεάτρου Μαρούλα από την πλευρά του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, αφού είναι ένας χώρος COVID-free που σημαίνει ότι οι ανεμβολίαστοι γονείς δεν θα μπορούσαν να παρευρίσκονται. Είχαμε κάποιες αντιδράσεις. Εντάξει, νομίζω ότι αυτά που είπαμε εδώ θα προσπαθήσουμε να τα υλοποιήσουμε και με τη βοήθεια όσων γονέων θέλουν. Εμείς δεν ερχόμαστε σε αντιπαράθεση με κανέναν. Επιλέξατε τον κινηματογράφο Μαρούλα που είναι ένας χώρος COVID-free και υπήρξε το παράπονο ότι υπάρχουν μη εμβολιασμένοι που έχουν μάλιστα μείνει έξω τώρα αυτή τη στιγμή και δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση. Γιατί επιλέξατε αυτό το χώρο? Δεν θέλαμε να αποκλείσουμε κανέναν. Το θέμα είναι ότι περιμέναμε μεγαλύτερη συμμετοχή. Αν τώρα οι κύριοι που βρίσκονται έξω θέλουν να δημιουργήσουν εντυπώσεις, εμείς ήρθαμε εδώ πέρα να ενημερώσουμε τους γονείς το τι έχει γίνει, το τι θα κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που μπορούμε να υλοποιήσουμε ήταν στην πρόσκλησή μας και σε συνεννόηση με τον κύριο Δήμαρχο, γιατί χωρίς την βοήθεια της Δημοτικής Αρχής δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι επιπλέον. Θέλουμε συμμετοχή των γονέων.